Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης αποδίδεται σήμερα στην πόλη των Σερών. Η πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης δεν είναι απλώς μία πινακοθήκη που βλέπει κανείς σε μία πόλη της περιφέρειας. Είναι μία τεράστια κληρονομιά την οποία ο Κωνσταντίνος Ξενάκης επέλεξε να δωρήσει, να προσφέρει στην πόλη των Σερών. Είναι ένα μουσείο το οποίο πραγματικά αναδεικνύει την ουσία, τον προβληματισμό και τα βιώματα του ίδιου του καλλιτέχνη. Έχει παρουσιαστεί με έναν ξεχωριστά ενδιαφέροντα τρόπο, ακριβώς για να αποδώσει αυτά όλα τα οποία ήθελε και ο καλλιτέχνης να αποδώσει μέσα στις δημιουργίες του. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να το δούμε εκτός από πολύ σημαντικό πολιτιστικά, ως ένα έργο που μπορεί να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πόρος με τεράστια δυναμική για την πόλη των Σερών και την ευρύτερη περιφέρεια. Με την πινακοθήκη τη συγκεκριμένη Κωνσταντίνος Ξενάκης, οι Σέρες πλέον μπαίνουν, εντάσσονται αυτόματα στον πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης για την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Προφανώς είναι ένα μουσείο, μια πινακοθήκη, η οποία θα μπορούσε να σταθεί σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη ή στον κόσμο, σε οποιαδήποτε πόλη στον κόσμο, αρκεί να είχε τον πλούτο των έργων που ο καλλιτέχνης επέλεξε να κληροδοτεί στις Σέρες. Το πολιτιστικό πάρκο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν ολοκληρωθεί, θα είναι μια κυψέλη, μια συστάδα μουσιακών χώρων, που όπως είπα και προηγουμένως, έρχεται να συμπληρώσει το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα της πόλης των Σερών. Ένα πραγματικά από τα πιο εντυπωσιακά μουσεία που έχω επισκεφτεί. Ένα μουσείο που τιμάει τη σύγχρονη τέχνη εδώ στο τόπο μας. Ένα μουσείο που, όπως πολύ σωστά είπε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, μπορεί να γίνει ένας χώρος που πραγματικά θα έρχονται από όλη την Ελλάδα, γιατί όχι από όλη την Ευρώπη, να τον επισκέπτονται. Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει τι έχει κάνει ο Ξενάκης στην πόλη των Σερών. Έχει δωρήσει τα έργα τέχνης του και πραγματικά νομίζω ότι αυτό δίνει μια απίστευτη προοπτική στον σύγχρονο δρόμο του πολιτισμού, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε και εμείς εδώ σε μια περιφερειακή πόλη, στα της πόλη των Σερών, μία από τις πραγματικά πιο σημαντικές συλλογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, τον κύριο Χρυσάφη. Και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί νομίζω μας συγκίνησε σήμερα, διότι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Πέτρο τον Αγγελίδη, ο οποίος πραγματικά αυτός ήταν, αν θέλετε, ο Δήμαρχος, ο οποίος ξεμπλόκαρε από τις δεδαλώδες γραφειοκρατίας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τα χρήματα για να είμαστε εδώ σήμερα. Και αυτό, ξέρετε, δείχνει ότι αφήνουμε το χτες πίσω μας. Βλέπετε ένα δήμαρχο ο οποίος ευχαριστεί τους προηγούμενους δημάρχους. Αυτό το οποίο αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει συνέχεια στη δημόσια διοίκηση. Υπάρχει συνέχεια στα έργα. Δεν τα κάνει όλα μόνο ένας. Έχουν διάρκεια αυτά τα έργα. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι αυτό το πάρκο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα βοηθήσουμε το Δήμο Σερών μέσω των προγραμμάτων και του Υπουργείου Υποδομών να το χρηματοδοτήσουμε, έτσι ώστε να γίνει ένας σημείο αναφοράς όχι μόνο για όλο τον νομό, αλλά και γιατί όχι για όλη την Ελλάδα. Είναι μια γιορτή πολιτισμού, είναι μια γιορτή της πόλης που έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας πολύχρονης προσπάθειας των προηγούμενων δημοτικών αρχών, πολλών ανθρώπων, εθελοντών, στελεχών, εταίρων ενός προγράμματος το οποίο υλοποιείται και ολοκληρώνεται σήμερα, και θα έχουμε την ευκαιρία και στο Ιμπεόλι του Πέτριτς να εγκαινιάσουμε σε λίγες μέρες και το άλλο έργο υποδομής που γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος Σίντερικ. Αλλά όλα αυτά δεν θα γινόταν, δεν υπήρχε αγάπη. Αγάπη, πάθος και προσπάθεια πολλών ανθρώπων που μόχθησαν για να φέρουν αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα στο τέλος. Ένα τέλος που σηματοδοτεί όμως μια αρχή. Μια αρχή ενός ταξιδιού
για να κάνουμε αυτό το μοναδικό στην Ελλάδα μουσείο, θεματικό μουσείο Κωνσταντίνος Ξενάκης, ένα πόλο παγκόσμιας έλξης. Γιατί από σήμερα οι Σέρες μπαίνουν στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη και αυτό δημιουργεί υπεραξία για όλο τον τόπο. Και είναι το στίχημα της Δημοτικής Αρχής να αξιοποιήσει αυτή την υπεραξία με συνέργειες, συνεργασίες, δράσεις, δρόμενα, τα οποία θα ουσιαστικά αναβαθμίσουν την ευρύτερη περιοχή. Φυσικά εντάσσεται και σε ένα σχεδιασμό συνολικότερο που έχουμε για τον χώρο εδώ που έγινε το συγκεκριμένο, που νεκοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης, γιατί όλος αυτός ο χώρος θα μεταλλαχθεί, θα μεταμορφωθεί στο πολιτιστικό πάρκο Κωνσταντίνος Καραμαλής της πόλης των Σερών. Ένα ψυχαγωγικό και πολιτιστικό χώρο που θα είναι μία όαση και μία ιθάκη, μπορώ να πω, όλων των ανθρώπων που θέλουν του πολιτισμού, όλων των ανθρώπων που θέλουν να δουν πράγματα και δρόμενα εδώ. Η Δημοτική Πινακοθήκη, το Μουσείο Σεραϊκής Ιστορίας, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, άλλες υποδομές οι οποίες θα έχουν στίγμα πολιτισμού θα γίνουν εδώ σε αυτό το χώρο. Ήδη έχουν υποβληθεί σε διάφορα προγράμματα και στο ΙΜΕΠΕΡΑ οι προτάσεις για όλα αυτά τα οποία λέμε. Δεν είναι σχέδια, είναι ήδη υλοποιήσιμες δράσεις οι οποίες αρχίζουν και παίρνουν σάρκα και οστά. Και με τις συμμαχίες που έχουμε σε όλα τα επίπεδα ευελπιστούμε σε λίγο καιρό να έχουμε αυτό το πολιτιστικό πάρκο που αξίζει και πρέπει να το έχουμε. Ο αείμνηστος εικαστικός κοσμοπολίτης, άνθρωπος της τέχνης με παγκόσμιο βεληνεκές, από την αγάπη του για την Μακεδονία, από την αγάπη του για το Μέγα Αλέξανδρο, αγάπησε και την πόλη των Σερών και την αγάπησε με τέτοιο τρόπο που μας δώρισε ένα ανεκτίμητης αξίας δώρο που δεν είναι άλλο από την τεράστιας σημασίας εικαστικής και πολιτιστικής συλλογή του που στεγάζεται από σήμερα εδώ στην Πινακοθήκη που φέρει και το όνομα του αείμνηστου δημιουργού του Κωνσταντίνου Ξενάκη. Πρόκειται πραγματικά για ένα έργο που αναβαθμίζει την πόλη των Σερών και μπορεί ουσιαστικά να αποτελέσει πολιτιστικό, εικαστικό και ιστορικό κόμβο έλξης για την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή. Είναι πραγματικά τιμή για την πόλη μας, ένα όνειρο προσωπικό δικό του, παίρνει σάρκα και οστά. Να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της επιτυχίας αυτής, πρώτα στον ίδιο, τον καλλιτέχνη, τον εικαστικό, τον Έλληνα της Ελληνικής Διασποράς που μεγαλούργησε και φυσικά σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, σε όλες τις δημαρχιακές αρχές που συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στο να υλοποιηθεί και να πάρει σάρκα και οστά αυτό το όνειρο. Θεωρώ και πιστεύω ότι είναι κέντρο πολιτισμού που θα αφήσει το αποτύπωμά του ανεξίτηλο στην πόλη των Σερών και εκτιμώ ότι θα δώσει δυνατότητα σε όλους τους Σερέους και όχι μόνο να δουν ότι πραγματικά υπάρχουν έργα τα οποία αξίζει να τιμήσουμε την παρουσία μας και να δούμε και μπορεί να είναι και πρόκριμα για αυτά που μπορεί να έρθουν στην πορεία, γιατί αυτός ο τόπος έχει πλούσιο πολιτιστικό πλούτο, έχει μεγάλη μνημειακή παράδοση. Έχουμε το μνημείο της Αμφίπολης που περιμένουμε την αξιοποίησή του. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Πριν από λίγο ένας από τους επίσημους καλεσμένους μου είπε, κυρία Παλάζη, συνειδητοποιείτε πόσο μεγάλη πρίκα είναι αυτή που κληρονομείτε. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό και νιώθουμε μεγάλη ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα και μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί κληρονομούμε ένα έργο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Είμαστε εξαιρετικά τυχεροί και ευελπιστούμε να μετατρέψουμε αυτό το κύτταρο του πολιτισμού σε πόλο έλξης, στο κομμάτι του τουρισμού και του πολιτισμού με πολυεπίπεδες δράσεις τις οποίες θα αναλάβει να τις λειτουργήσει, να τις εκπονήσει η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Σερών.